centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Τσικαλάκη, καλή σας ημέρα, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Καλή σας μέρα, κύριε Νατσούλη, εσάς και την Έλενα και όλους τους ακροατές σας. Τι κάνετε? Μια χαρά. Νέα. Μόλις επέστρεψα από το Κοσταράζι, όπου πραγματικά ήταν ένα καλό πρωινό, είχε λειτουργία με τη χωροστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας. Ήταν η πρώτη επίσκεψή του εκεί στο Κοσταράζι σήμερα. Δεν ήξερα ότι σήμερα 8 Φεβρουαρίου γιορτάζεται, ναι, ο Άγιος Θεόδωρος, επειδή υπάρχει λήψη. Ο Άγιος Θεόδωρος, και το είπαμε μάλιστα από την αρχή, ναι, της εκπομπής. Ναι, ναι. Ήταν πολύ ωραία και μετά εκεί και με τις γυναίκες του Συλλόγου Διαμαντονύμφη, αλλά και με το νέο πολιτιστικό σύλλογο που μόλις πριν λίγους μήνες ιδρύθηκε, είχαμε μια πολύ ωραία συνάντηση και συζητήσεις για ενδιαφέροντα θέματα και ήταν κάτι πολύ καλό. Λοιπόν, για να δούμε τι συμβαίνει τώρα, γιατί από χθες μέχρι σήμερα συνέβησαν πάρα πολλά πράγματα. Ξεκινήσουμε, πριν φτάσουμε στα προσωπικά σας με την κυρία Τελιορίδου, με αυτό που έγινε, κύριε Τσικαλάκια. Δεν υπάρχει κανένα προσωπικό με την κυρία Τελιορίδου. Όχι, θα είναι οι διαφορές. Ωραία. Λοιπόν, θα το δούμε. Με αυτό που έγινε κατά ομολογία του τότε υφυπουργού Δούκα στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης Καραμαλή, με σακούλες να μοιράζουν λεφτά στους πυρόπληκτους και πάνω από τα φέρετρα των νεκρών για να αλλάξει το κλίμα στις εκλογές. Τι είναι αυτά τα πράγματα που ακούμε? Κοιτάξτε, το ουσιαστικό που βγαίνει από αυτό το γεγονός, το δυσάρεστο γεγονός που... Και να δέχεται και την επιβράβευση του Λιβανού, ο οποίος καρατομείται αμέσως μετά. Που καταγράφηκε σε κάποια κάμερα και μετά από μέρες βγήκε στη δημοσιότητα, γι' αυτό και πρέπει να πολλές φορές όλοι μας να προσέχουμε τι λέμε και πού τα λέμε. Κυρίως πρέπει να προσέχουμε τι κάνουμε. Ναι. Μετά να προσέχουμε και τι λέμε. Το ουσιαστικό μήνυμα που βγαίνει από αυτό το ατυχές περιστατικό είναι η διαφορά η τεράστια στον πολιτικό πολιτισμό ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στα άλλα κόμματα. Είδαμε δηλαδή την άμεση αντίδραση του Πρωθυπουργού, ενώ σε αντίστοιχες περιπτώσεις, πρόσφατες, πάρα πολύ πρόσφατες, που είχαμε με πολύ πολύ χειρότερα περιστατικά από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, και δεν χρειάζεται να κατονομάσω πια, και δεν είναι μόνο ένα το στέλεχος, δεν είχαμε καμιά αντίληψη για... Μισό λεπτό. Αυτό καθ' αυτό το γεγονός πώς το σχολιάζετε? Του πρώην Πρωθυπουργού. Ναι. Ήταν πολύ ατυχές και καταδικαστέο αυτό που έκανε ο Δήμαρχος της Σπάρτης, ένας πολιτικός γνωστός στη δεκαετία του 2000, βουλευτής Αθηνών, υφυπουργός οικονομικών, γαμβρός σε κόρη του αείμνηστου Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του Μιλτιάλδη Εύερτ. Βέβαια αυτό που είπε, ξέρετε, γιατί εγώ, ξέρετε, τα σχολιάζω. Έτσι καλά, γιατί δεν έχει και στην Καστοριά κανένας με σακούλες, κανένας υπουργός εδώ να μοιράζει μια απλή αίτηση πεντοχίλιαρα? Φαντάζομαι αντιλαμβάνεστε και εσείς και αντιλαμβάνεστε όλοι, το είπε μεταφορικά. Μην φανταστείτε το 2007 δίδονταν λεφτά στους πυρόπληκτους με σακούλες, δηλαδή δεν κουβαλούσαν τα χρήματα σε σακούλες. Το έλεγε με την έννοια, δώσαμε τόσα πολλά χρήματα που αλλάξαμε το πολιτικό κλίμα. Δηλαδή εννοούσε ότι ήταν τόσο ουσιαστική η παρέμβασή μας και να ικανοποιήσουμε, που ίσως αυτό βέβαια ενέχει το καταδικαστέο, είναι ότι ίσως δεν πληρούσαν τους όρους. Το θέμα μας ήταν σακούλα ή αν ήταν στο... Δεν είναι θέμα μας αυτό. Το θέμα μας είναι, και έτσι καλά, για αν όντως με αυτή την πρακτική έτσι πορεύονται και παίρνουν εκλογές κόμματα. Ναι, φυσικά σας είπα ότι παρά το ότι εννοείται ότι δεν έγινε, η πρακτική δεν ήταν με σακούλες, αυτά γινόταν μια δεκαετία και περισσότερο πριν, όταν ήταν με κουτιά, με πάμπερς, όταν μεταφέρουν τα χρήματα, τότε που ήταν γεμάτα 5.000, θυμάστε δηλαδή, το τραπεζικό σκάνδαλο επί Πασόκ τότε με Κοσκοτά και τέτοια, τότε μεταφέρονταν στην ουσία και με τον πρώτο τη τάξη τότε στη χώρα, τον τότε πρωθυπουργό. Αυτό το γεγονός σίγουρα είναι καταδικαστέο, γιατί δείχνει μια λογική που δεν πρέπει να ούτε να γίνεται ούτε να εκφράζεται με τέτοιο τρόπο. Και φυσικά ο υπουργός
δεν αντέδρασε όπως θα έπρεπε να αντιδράσει, να καταδικάσει σε μια δημόσια, άλλο όταν είναι δύο φίλοι μαζί και συζητάνε, όταν είναι όμως μια επίσημη συνάντηση που γίνεται στο γραφείο του Δημάρχου, κάθε τι που λέγεται, δηλαδή η προσφώνηση ή η αντιφώνηση, έχει ουσία και ευθύνη για αυτά που σκέφτεται και κυρίως εκφράζει κανείς. Επομένως, γι' αυτό το γεγονός ότι άσχετα αν, όπως είπε στην απάντησή του ο κύριος Λιβανός, είχε ειρωνευόταν τη διαπίστωση του κυρίου Δούκα και αυτό που είπε ότι ήταν εποπία, το είπε με ειρωνικό τρόπο, αυτή δεν ήταν η σωστή αντίδραση. Να καταδικάσει την λεγόμενα. Ακριβώς. Αν ήταν χιούμορ, που μπορεί να ήταν και χιούμορ, ήταν ένα πολύ κακό χιούμορ. Ακριβώς, ήταν ένα απαράδεκτο χιούμορ. Ναι. Επομένως, τελειώνει εδώ το ουσιαστικό είναι. Το ουσιαστικό τίποτα είναι, δεν τελειώνει, όλα έχουν τη σημασία. Η άμεση αντίδραση του Πρωθυπουργού. Ναι, αλλά η άμεση αντίδραση. Εδώ λέει η κυρία Τελιορίδου και λένε και άλλα μηνύματα εδώ ότι αυτός που τοποθετήθηκε τώρα στη συγκεκριμένη θέση είναι κάποιος που έλεγε ότι η δουλειά των τοπικών και των συμβούλων είναι να εκβιάζουν τον κόσμο ευθύς Νέα Δημοκρατία. Τι λέει ο συγκεκριμένος, λέτε, ο νέος υπουργός. Είχε πει κάποια στιγμή, δεν το ξέρω ακριβώς πώς το είχε διατυπώσει, αλλά η δουλειά των τοπικών και των συμβούλων είναι να πιέζουν τον κόσμο να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Και άλλο μήνυμα λέει. Τώρα δεν είμαστε εδώ για να σχολιάσουμε τι που δεν άκουσα. Αλλά και το άλλο που είπατε, λέει άλλο μήνυμα εδώ. Λέει ότι δεν είναι θέμα αν το λένε δημόσια. Ιδιωτικά μπορούν να το λένε, δηλαδή ούτε και ιδιωτικά μπορεί να το λένε αυτό που είπατε, κύριε Τσικαλάγια. Δηλαδή είναι πράγματα που δεν γίνονται, δεν πρέπει να γίνονται καταρχάς και από εκεί και μετά δεν πρέπει και να λέγονται. Μα έχουμε την πρακτική. Τώρα μιλάμε, να μην γυρνάμε σιγά σιγά, θα πάμε και στον Κολοκοτρώνη. Να μην γυρνάμε τόσο παλιά, γιατί αν γυρίσουμε, έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Έχουμε τώρα σε αυτή τη διακυβέρνηση, με αυτή την κυβέρνηση, με αυτή την αξιωματική αντιπολίτευση, έχουμε πολλά γεγονότα να σχολιάσουμε και βλέπετε ότι ο Πρωθυπουργός, όσες φορές υπήρχαν θέματα πολιτικού πολιτισμού, συνείδησης, αξιοκρατίας, ευπρέπειας, ακόμη και στενούς προσωπικούς του φίλους, όπως ήταν ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, προσωπικός του φίλους και συμμαθητής του από το γυμνάσιο, δεν δίστασε να το απομακρύνει από την κυβέρνηση για κάτι που θεωρεί ότι δεν συνάδει με το πνεύμα τις αρχές και τις αξίες της Νέας Δημοκρατίας. Κλείνουμε λοιπόν αυτό το θέμα. Κλείνουμε αυτό το θέμα για να περάσουμε λίγο στα αμιγόσδικα μας εδώ. Με αφορμή λοιπόν αυτό το περιστατικό, η κυρία Τελιορίδου βγάζει ανακοίνωση που λέει κάλπες. Τώρα, βγάζετε κι εσείς μια ανακοίνωση που λέτε ότι η Τελιγιορίδου δεν έχει τύχη, γιατί με τη μονοδρική που θα γίνουμε δεν έχει καμία τύχη και παρετείται τη διεκδίκηση της έδρας, αν γίνουν φέτος οι εκλογές. Πιστεύετε ότι πρέπει να... γιατί και νωρίτερα η κυρία Τελιγιορίδου είπε ότι καμαρώνει ο κύριος Τζικαλάγιας που θα γίνει ο νομός μας μονοϊδρική. Και αν γίνει μονοϊδρική, τονίζει, δεν θα είναι εις βάρος Τελιγιορίδου, θα είναι εις βάρος του νομού. Και κάποιοι που γίνεται ο νομός μονοϊδρική και ευθύνει ο πληθυσμός, έχουν ευθύνη που έφυγε ο κόσμος. Θα απαντήσω με δύο σκέλη. Ένα με έργα και ένα για το συγκεκριμένο θέμα της μονοϊδρικής. Καμαρώνω επειδή το 2022... με Πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη, κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτή του Ζήση Τζικαλάγια, θα είναι η χρονιά στην Καστοριά που θα γίνονται τόσα μεγάλα έργα που δεν έγιναν ποτέ στη σύγχρονη μεταπολεμική της ιστορία. Το πρώτο ξεκινάει μεθαύριο, την Πέμπτη, και είναι το ξεκίνημα των έργων του φυσικού αερίου. Σε ένα μήνα το πολύ πιστεύω θα ξεκινήσει το δεύτερο, που είναι η δημοπράτηση της Ήρακλης Κλεισούρας. Μεγάλο ερωτηματικό αγκάθι, με αυτό ασχολούμαι πολύ τον τελευταίο καιρό. Άμα θέλετε πιο μετά σας λέω κάτι για το φράγμα του Νεστορίου. Και το τέταρτο, η αναβάθμιση του αεροδρομίου που προχωράει, είναι παραδόθηκε η μελέτη του πύργου για τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, είναι στο τελευταίο, στο κουβούκλιο, στο καπάκι του πύργου και πάμε για να ενταχθεί και να δημοπρατηθεί. Άρα προσωπικά θα είμαι ευτυχής που αυτή η χρονιά, αυτά που είχα πει και 2,5 χρόνια πριν, ότι και τα επικαιροποιούσα και πέρσι και πριν 6 μήνες, ότι το 2022 θα γίνονται τουλάχιστον αυτά τα μεγάλα 4 έργα στην Καστοριά που δεν ξανάγιναν ποτέ, είμαι πολύ ικανοποιημένος. Τώρα, ερχόμενος για αυτό το ζήτημα που προέκυψε με το θέμα της έδρας και της μονοϊδρικής, να πω ότι πριν πω αυτά που λέω για τα έργα τα μεγάλα που χρειάζεται και που γίνονται πλέον, γίνονται στην Καστοριά, ξεκινάνε, πάντοτε έλεγα ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ελλάδος, άρα και της Καστοριάς, είναι το δημογραφικό.
Όταν το έλεγα πριν από 10-15 χρόνια, λίγοι το έλεγαν από τους ενεργούς πολιτικούς. Δυστυχώς τώρα έγινε συνείδηση από τους περισσότερους και η παράταξη στην οποία ανήκω έχει κάνει πάρα πολλά και επί διακυβέρνησης Καραμαλή και επί διακυβέρνησης Μητσοτάκη και επί Σαμαρά για να διορθώσει αυτό. Τα άλλα κόμματα που κυβέρνησαν με αποφάσεις και πράξεις τους επιδίνωναν το δημογραφικό, λιγόστευαν τον πληθυσμό και έτσι φτάνουμε στη διαπίστωση της απογραφής που έγινε, που γίνεται, ακόμα δεν τελείωσε, που κάποια στοιχεία υπάρχουν ότι δυστυχώς ο πληθυσμός της Ελλάδος θα ελαττωθεί. Πρώτη φορά δεν υπήρχε άλλη δεκαετία που ελαττωνόταν. Από τους 52 νομούς της χώρας, ζήτημα 4-5 να έχουν αύξηση, όλοι οι άλλοι έχουν μείωση. Η Καστοριά από ό,τι φαίνεται θα είναι σε αυτούς που θα έχουν μεγαλύτερη μείωση. Ποιος φταίει γι' αυτό, κύριε Τσικαλάκια? Αυτό φταίνε πάρα πολλά πράγματα. Τα έχουμε αναλύσει πάρα πολλές φορές. Ο κυριότερος λόγος είναι πολλές φορές, αυτό είναι ευρωπαϊκό και παγκόσμιο φαινόμενο, η αστιφιλία και η τάση οι νεότερες γενιές να πηγαίνουν στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα, για να μην πω σε άλλες χώρες όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια. Εμείς οι πολιτικοί έχουμε υποχρέωση να κάνουμε αυτά που πρέπει για να ανασχέσουμε αυτό το ρεύμα και να το αντιστρέψουμε. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Τώρα, ποιος έκανε περισσότερα ή λιγότερα, τα βλέπουν οι πολίτες καθημερινά και μας κρίνουν όλοι παρασκευή. Επομένως, για την Καστοριά που μπορεί να λέμε, ξέρω εγώ, το κάστρο της Νέας Δημοκρατίας και όλα αυτά, φυσικά και με στενοχωρεί το γεγονός, θα χαιρόμουν να έχει τρεις έδρες, όχι δύο που έχει τώρα, πόσο μάλλον θα είναι πολύ λυπημένος. Ο τρόπος λοιπόν της διατύπωσης μήπως είναι τελικά λάθος αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί δίνεται την εντύπωση ότι προσδοκάτε την μονοεδρική για την Καστοριά με τη μείωση του πληθυσμού για να μην βγαίνει η Τελιγιορίδου βουλευτήνα. Καταρχάς δεν βγαίνει η κυρία Τελιγιορίδου, βγαίνει το δεύτερο κόμμα παίρνει την έδρα. Και μακάρι να υπάρχει δεύτερο κόμμα που θα παίρνει την έδρα. Αλλά για την κυρία Τελιγιορίδου κάνετε αναφορά. Λέτε, η Ολυμπία Τελιγιορίδου δεν έχει τύχει. Λέει ότι άμα γίνει, και λέω, και αυτό ισχύει που σας λέω τώρα γιατί το έχω πει πάρα πολλές φορές, ότι με στεναχωρεί πάρα πολύ σαν Έλληνα, σαν πατριώτη, σαν άνθρωπο της περιφέρειας, το να λιγοστεύει και άλλο ο πληθυσμός. Από εκεί και πέρα, το γεγονός ότι αν γίνει μονοεδρική, από ό,τι φαίνεται από την ιστορία του τόπου, είναι διασφαλισμένο, τουλάχιστον στις επόμενες, γιατί δεν ξέρω πόσες επόμενες εκλογές, η Νέα Δημοκρατία λόγω της ιστορίας της και της δράσης της είναι πρώτη και με διαφορά. Αυτό δεν με χαροποιεί, δηλαδή δεν είναι ευχάριστο. Αυτό εννοούσα για να αιτιολογήσω την επιμονή και της κυρίας Τελιγιορίδου, ακολουθώντας την γραμμή του Προέδρου που ζητάει σε πανελλήνιο επίπεδο εκλογές, γιατί είπαμε, γιατί και το λέει και η ανακοίνωσή μου, γιατί ανησυχούν ότι το 2023 μπορεί να παλεύουν για τη δεύτερη ή την τρίτη θέση, ενώ τώρα μπορούν να πούν ότι είναι πιο κοντά στη δεύτερη θέση, και αντίστοιχα η κυρία Τελιγιορίδου και οποιοδήποτε φιλοδοξεί να είναι σε ένα ψηφοδέλτιο ενός κόμματος που σκοπεύει να διεκδικήσει τη δεύτερη θέση, δεν θα έχει καμιά τύχη αν είναι αυτό και τίποτα παραπάνω, ούτε αλαζονία σημαίνει αυτό, ούτε καταρχάς. Εννοείται ότι υπεράνω. Με την ανακοίνωσή της και τις δηλώσεις της πριν από λίγο σας καλεί και λέει το εξής, λέει ότι ο τόπος αξίζει να απαλλαγεί από το υπερτροφικό εγώ του κύριου Τσικαλάκια και του κόμματός του. Αυτό λέει. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι εξυπακούεται και για τις γενικές εκλογές. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Οι πολίτες αποφασίζουν. Εμείς με τις πράξεις μας προσπαθούμε ο καθένας να κάνει αυτά που νομίζει πιο σωστά για τον τόπο, για να πείσει τους συμπολίτες του να τον ψηφίσουν ή να ψηφίσει το κόμμα την επόμενη φορά. Το ίδιο ισχύει και για την Καστοριά. Λέτε όμως ότι η μία έδρα, αν μείνει μονοεδρική, είναι εσωτερική υπόθεση της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί θεωρείτε τόσο δεδομένο ότι μια ζωή εδώ θα είναι Νέα Δημοκρατία? Κοιτάξτε, είμαι από αυτούς, όχι τους πολλούς, και μέσα στη Νέα Δημοκρατία, που έχω κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου από παλιά, ότι να μην θεωρούμε δεδομένο στους ψηφοφόρους, επειδή στις βουλευτικές εκλογές κοπτόμεθα και καυχόμεθα ότι είμαστε εμείς και η Λακωνία που παίζουμε για την πρώτη θέση της Νέας Δημοκρατίας πανελλαδικά. Γιατί μηνύματα μας έχει στείλει ο κόσμος και μας έστειλε εδώ και 20 και πλέον χρόνια που Δήμους, δηλαδή
και παλιότερα και τώρα, ας πούμε, οι δύο από τους τρεις δήμοι έχουν δημάρχους οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Η αντιπεριφέρεια, άρα και η περιφέρεια, στις προηγούμενες εκλογές, ενώ οι συσχετισμοί, οι βουλευτικοί, των βουλευτικών ήταν υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, χάθηκε για τη Νέα Δημοκρατία, για τον επικεφαλής, τους επικεφαλής που στήριζε η Νέα Δημοκρατία. Άρα έχω πει στα εσωτερικά μας όργανα να μην καυχόμαστε και δεν κάνουμε αυτά που πρέπει, γιατί δεν, ο λαός όταν βλέπει συμπεριφορές που δεν συνάδουν με το συμφέρον του τόπου και αυτό που πρέπει να γίνεται, μπορεί κάποια στιγμή να αλλάξουν τα δεδομένα. Ναι, αλλά αυτό δεν φαίνεται στη δήλωσή σας, κύριε Τσικαλάκη. Όταν λέτε ότι είναι εσωτερική υπόθεση μία έδρα της Νέας Δημοκρατίας, δεν δείχνει ότι ανησυχείτε ότι μπορεί να χαθεί. Ακούστε. Θεωρείται δεδομένη την έδρα της Νέας Δημοκρατίας. Στις 7 Ιουλίου του 19, το ακριβώς αντίθετο από αυτό που λέτε. 50,3% των πολιτών ψήφισαν Νέα Δημοκρατία και 27 νομίζω περίπου ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως η λογική λέει ότι τον Απρίλιο ή τον Μάιο του 23 που θα γίνουν οι εκλογές, δηλαδή επειδή ξέρετε, επειδή ξέρω ότι κάνετε κάποια τμήματα των εκπομπών σας έχουν και αθλητικές παραμέτρους, δηλαδή ποιος θα στοιχημάτιζε ότι θα μπορούσε να, στις επόμενες εκλογές να βγει πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ ή κάποιο άλλο κόμμα, και με αυτή την έννοια λέω ότι αν φτάσουμε στο δυσάρεστο να μείνουμε με μια έδρα που το απεύχομαι, ξαναλέω, τότε θα είναι εσωτερική υπόθεση ποιος εκ των τριών υποψηφίων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας θα είναι πρώτος σε ψήφους και ότι σίγουρα θα είναι ένας από το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας που θα είναι ο επόμενος βουλευτής. Αυτό και τίποτα περισσότερο. Πάντως το τι ψηφίζει ο καθένας είναι πραγματικά δικαίωμα του, ότι θα ψηφίζει και στο μέλλον. Βεβαίως, είμαστε όμως σε μια Καστοριά, κύριε Τσικαλάγιο, περνάει έναν χειμώνα με 1,30 το πετρέλαιο, με 2 ευρώ τη βενζίνη, με το ρεύμα 5 φορές πάνω και λογαριασμοί που παθαίνει σε κεφαλικό επεισόδιο. Και δεν ξέρω αν αυτά τα έχει στην πρώτη του προτεραιότητα ποιος θα έχει την έδρα ή τις έδρες στην Καστοριά ή πώς θα περάσει και τον φετινό του χειμώνα και με τι. Για αυτά τα ζητήματα λοιπόν υπάρχει κάποια παρέμβαση, κάποια δράση, ναι, κάτι να βελτιώσουμε. Έρχεται μεθαύριο ο κύριος Γεωργιάδης εδώ στην Καστοριά. Μπορείτε να βρείτε και για μας όχι μια σακούλα με λεφτά για να μας φέρετε. Δεν ζητάμε τέτοια πράγματα. Ζητάμε μια δίκαιη μεταχείριση για έναν κόσμο που έχει 8 μήνες χειμώνα και που πρέπει με κάποιον τρόπο να τα βγάλει πέρα. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι τα τελευταία 2 χρόνια το σοβαρότερο πρόβλημα που αντιμετώπιζε η ελληνική κοινωνία ήταν το θέμα της υγείας με την πανδημία. Προστέθηκε τώρα τους τελευταίους 2 μήνες και το ζήτημα της ακρίβειας εξαιτίας της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης. Το κακό έρχεται από έξω και είναι... Κύριε Τσικαλάγια, το κακό έρχεται από έξω, αλλά τα 2 ευρώ που έχει σήμερα, τα 2 ευρώ που έχει βενζίνη σήμερα για να βάλω στο αυτοκίνητο, το 1,20 είναι φόροι. Κόψτε λίγο από τον φόρο. Από το 1,30 που έχετε το πετρέλαιο θέρμανσης, τα 70 είναι φόρος. Κόψτε κάτι λίγο από τον φόρο. Τι να κάνουμε τώρα για αυτόν τον χειμώνα. Είναι πολύ... Υπάρχει ακρίβεια στην ενέργεια. Πρώτα λέω στο ηλεκτρικό ρεύμα και αμέσως μετά στα υπόλοιπα μέσα της ενέργειας, είτε αφορούν τη θέρμανση, είτε αφορούν... Εδώ μας λέτε ότι οι φτωχοί δεν έχουν αυτοκίνητο, άρα αφορά τους πλούσιους το θέμα των καυσίμων. Τη μεσαία τάξη την ξεχάσατε κι εσείς. Αυτό δεν με εκφράζει που ακούστηκε. Ξέρουμε πολύ καλά ότι το αυτοκίνητο είναι μέσο ανάγκης και δεν είναι πλούσιος όποιος έχει ένα αυτοκίνητο, ειδικά πολλοί που έχουν ένα αυτοκίνητο που είναι 20 ετίας και πλέον. Επομένως είναι ένα κοινωνικό αγαθό και το αυτοκίνητο και πρέπει η μεγάλη πλειοψηφία πολλά των φάουλ τελευταία, κύριε Τσικαλάκη, πολλά φάουλ τελευταία. Πολλά φάουλ τελευταία. Δεν ξέρω τι γίνεται. Πραγματικά πρέπει λίγο να μαζευτεί το πράγμα. Πολλά φάουλ τελευταία. Τώρα, η κυρία Τελιγιορίδου όμως, με αφορμή όλα αυτά, είπε και κάτι ακόμα νωρίτερα που έχει άφησε ένα μεγάλο υπονοούμενο για σας. Είπε ότι ενώ υπάρχουν σοβαρότατα θέματα για τον νομό, ο κύριος Τσικαλάκης και μερικοί άλλοι καταθέτουν ερωτήσεις για τα αγγλικά πανεπιστήμια για τα δικά τους παιδιά. Και λέει, ψάξτε λίγο για ποια δικά τους παιδιά, λέει η κυρία Τελιγιορίδου. Αφήνει λοιπόν ένα υπονοούμενο και εμείς ρωτάμε εκεί στη συγκεκριμένη στιγμή. Εννοείται δικά του παιδιά ή με την ευρεία έννοια. Με την ευρεία που τα περιλαμβάνει, είπε όλα. Αφήνει ένα υπονοούμενο λοιπόν η κυρία Τελιγιορίδου για το λόγο που κάνατε, κύριε Τσικαλάγια, αυτή την ερώτηση. Ξέρετε πολύ καλά ότι η Νέα Δημοκρατία πιστεύει στην παιδεία, την υψηλού επίπεδου παιδεία με ελληνικά χαρακτηριστικά
σε ένα ευρύ ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον. Θέλουμε να έχουμε μια πολύ καλή δημόσια παιδεία, η οποία να λειτουργεί ισότιμα, παράλληλα, ανταγωνιστικά με την ιδιωτική παιδεία. Αυτό που γινόταν όλα τα προηγούμενα χρόνια από τις αιμονές των αριστερών κομμάτων που... των αριστερών ίσως σοσιαλιστικών κομμάτων που κυβέρνησαν, που προσέκουραν δήθεν στο άρθρο του συντάγματος και απαγόρευαν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και εμπόδιζαν τα αγγλόφωνα τμήματα, με αποτέλεσμα παιδιά από τα πλατιά λαϊκά στρώματα, παιδιά καθημερινά, τα παιδιά μας να πηγαίνουν στο εξωτερικό για να σπουδάσουν, βάλαμε φρένο πάνω σε αυτό. Το είχαμε πει προεκλογικά ότι αυτή είναι η πίστη μας όσον αφορά την παιδεία. Γι' αυτό και ταυτόχρονα φροντίζουμε και τα δημόσια πανεπιστήμια να... Σωστά, αλλά εδώ η κυρία Τελεγιορίδου το κάνει λίγο πιο προσωπικό το υπονοούμενο, όπως καταλαβαίνετε. Το κάνει πιο προσωπικό για εσάς το υπονοούμενο. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό, δεν το καταλαβαίνω. Ρωτήστε μήπως, και άμα δεν το καταλάβατε κι εσείς, ρωτήστε να... Εγώ προσωπικά δεν καταλαβαίνω, δεν ξέρω, ναι, τι προσωπικό υπονοούμε. Ναι. Δεν ότι υπάρχει λόγος που το κάνετε αυτό τη δεδομένη στιγμή με κάποιους άλλους. Μα αυτό καταλαβαίνω. Από αυτό που είπε, ψάξτε το γιατί το έκανε ο κύριος Τζικαλάγιας, είπε. Ψάξτε το γιατί το έκανε. Εμείς νομοθετήσαμε να δώσουμε... Και για ποιον το έκανε. Να δώσουμε δυνατότητα στα Ελληνόπουλα, όσα δεν ακολουθούν τη δημόσια εκπαίδευση, είτε επειδή δεν το επιθυμούν, είτε επειδή δεν πετυχαίνουν στις πανελλήνιες εξετάσεις, να σπουδάζουν σε εισάξια πανεπιστήμια, κολέγια, γιατί τα κολέγια είναι, εκπροσωπούν κάποια πανεπιστήμια αναγνωρισμένα πανευρωπαϊκώς ή διεθνώς. Όλα αυτά και τα πτυχία κρίνονται με βάση τους νόμους, η ισοτιμία τους, η αξία τους, ούτως ώστε στο τέλος όλοι να μπαίνουν στον αγώνα της ζωής, να προσπαθούν και να αγωνίζονται για την πρόοδο της χώρας και για τη δικιά τους προκοπή. Αυτή την έννοια είχε, αν αναφέρεται στην, που άσχετα αν είμαι της κυβερνητικής πλειοψηφίας βουλευτής, εννοείται το δικαίωμα του κοινοβουλευτικού ελέγχου και των προτροπών προς τους υπουργούς του να κάνουν πράγματα για το νομό μου. Οπότε δεν μπορώ να απεμπολίσω κάτι τέτοιο, γιατί και οι βουλευτές της συμπολίτευσης, πολύ λιγότερο βέβαια, κάνουν κοινοβουλευτικό έλεγχο και γραπτώς με ερωτήσεις ή αναφορές, όπως έκανα χθες για το θέμα που είδατε, ζητούν από τους υπουργούς να επιλύσουν θέματα. Μάλιστα. Λοιπόν, πέρα από όλα αυτά, συνεχίζεται μια σκληρή κόντρα και με τον αγροτικό κόσμο του νομού μας. Είδατε προχθές μια απάντηση σε αυτό που είχατε βγάλει επίσης από τον Σύλλογο Μακεδνό. Ενώ οι αγρότες χθες το βράδυ κατά την συνεδρίασή τους αποφάσισαν σκλήρυνση του αγώνα, σήμερα τα τρακτέρ στις πλατείες των χωριών και αύριο στην αερογέφυρα. Μάλιστα. Πάνω σε αυτό ξέρετε πολύ καλά... Τώρα δεν ξέρω με την αλλαγή και του Υπουργού αν εδώ έγινε μπάχαλο εντελώς η ιστορία. Και τι άκρη θα βγει. Ξέρετε πολύ καλά ότι, χωρίς να το έχουμε μετρήσει, αλλά φαντάζομαι το 95% της αγροτικής παραγωγής είναι φασόλια και μήλα. Όσον αφορά τα φασόλια που ίσως από αυτό το 90% και τα μήλα, όσον αφορά τα μήλα, αυτό το 95% μπορεί να είναι, το λέω συμβατικά, μπορεί να είναι έτσι, είναι το 40% να αφορά μήλοπαραγωγούς. Η μήλοπαραγωγή που υπέστησαν μεγάλη καταστροφή πέρσι από την παγωνιά το Μάρτιο, αποζημιώθηκαν νωρίς και σε πολύ καλό νούμερο αποζημίωσης. Είναι ή δεν είναι έτσι? Είναι έτσι. Η φασολοπαραγωγή, όπως είχε... Η μήλοπαραγωγή αποζημιώθηκαν όπως έπρεπε και μάλιστα εκφράστηκε ένα παράπονο χθες. Η μήλοπαραγωγή αποζημιώθηκαν όπως έπρεπε και εκφράστηκε ένα παράπονο από την κυρία Άννα Μόσχου, επειδή η μήλοπαραγωγή αποζημιώθηκαν, δεν συμμετέχουν ενεργά στις κινητοποίησεις που έχουμε τώρα. Μάλιστα. Θέλω να σας πω λοιπόν για τους φασολοπαραγωγούς που ήταν όλα δρομολογημένα, εφόσον αποστέλλονταν τα πορίσματα της καταγραφής των ζημιών από τον καύσωνα και τις βροχές, να πληρώνονταν μέχρι 20 Ιανουαρίου. Αυτό δεν έγινε από υπαιτιότητα του καταστήματος και το έχουμε αναλύσει, της Δυτικής Μακεδονίας, του ΕΛΓΑ. Ξέρετε τις μεγάλες προσπάθειες της δικές μου και τις παρεμβάσεις σε όλα τα επίπεδα. Αυτό που ξέρουν, και το λέω με τα λόγου γνώσης καλύτερα από όλους, η παραγωγή, και προχθές είχα μια αντιπροσωπεία τους στο γραφείο μου υπό την κυρία Μουσούλη Αλεξία, άλλοι τρεις και που ήταν εκπρόσωποι οργανώσεων αγροτικών, και μετά ήρθε και ο αντιπεριφερειάρχης και πρόεδρος και του άργους ο κύριος Μάνος, ότι
θα αποζημιωθούν, όχι πολύ αργά. Προσπαθούμε να είναι όσο γίνεται συντομότερα και αν χθες ή σήμερα το ΕΛΓΑ της Κοζάνης στείλει τα πορίσματα, θα πληρωθούν πριν 2 Φεβρουάριο, νωρίς πριν 2 Φεβρουάριο. Αυτές είναι οι διαβεβαιώσεις που έχω και κυρίως αυτό που προσπαθώ τώρα σε συνεργασία με τους εκπροσώπους των αγροτών είναι αν είναι δυνατόν κάτι που δεν προβλέπεται από την νομοθεσία να ξεπεράσουμε και έστω κατά ένα 10% την τιμή αναστρέμα της αποζημίωσης που θα πάρουν. Έτσι είναι τα πράγματα, αυτή είναι η πραγματικότητα και να πω κλείνοντας αυτό ότι εάν σήμερα κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ με τα ίδια μυαλά που είχε, μέχρι το 19 τον Ιούλιο και ο λαός τους έστειλε στην αντιπολίτευση, με αυτά που εφάρμοζαν τα προηγούμενα χρόνια, στην καλύτερη περίπτωση η φασολοπαραγωγή θα παίρναν αυτό το Μάιο το 60% της αποζημίωσης της ζημιάς και το υπόλοιπο ως το τέλος του χρόνου. Άρα λοιπόν εμείς ούτως ή άλλως είμαστε πολύ μπροστά από αυτούς και το ξέρουν αυτό όλοι οι παραγωγοί, όπως και για τα προηγούμενα χρόνια τα βερεσέδια που είχαν από την διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και από την υπουργία της κυρίας Τελιγερίδη όταν ήταν υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Εμείς τους πληρώναμε το 19 για ζημιές που έγιναν το 17. Εμείς, η δικιά μας κυβέρνηση έβαλε τάξη και ο δικός μας πρωθυπουργός μέσα από τις δυσκολίες που έχουν τα ταμεία της χώρας έδωσε εντολή και δόθηκαν χρήματα στα ταμεία του ΕΛΓΑ να μπορούν να γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Τώρα, έχουμε και μια σειρά έτσι, παρατηρήσεων από τους ακροατές μας. Έχουν, ρωτάει εδώ ένα μήνυμα, έχουν τα πλατιά λαϊκά στρώματα 1000 ευρώ το μήνα για κολέγια? Άλλο μήνυμα λέει, με την υπογραφή... για τους αυτοκινητές της Λάρκο. Απολύονται πολλά και... τα μηνύματα για τους πολλά τα μηνύματα για τη Λάρκο είναι πάρα πολλά. Απολύεται και κόσμος εκεί και οι αυτοκινητές που τους είχατε υποσχεθεί. Πληρωμές δεν πληρώνονται. Επίσης, εδώ αγρότες λένε ότι δεν είναι μόνο οι αποζημιώσεις, είναι οι αυξήσεις του πετρελαίου, οι αυξήσεις στα φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, το κόστος παραγωγής έχει ξεφύγει. Ναι. Θέλω να πω λοιπόν για τη Λάρκο ότι προχθές επικοινώνησα με τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Σταϊκούρα, και το έθεσα πάλι για τα δεδουλευμένα και οφειλόμενα και η απάντησή του δυστυχώς για όλους μας, κυρίως για αυτούς, ήταν ότι δεν υπάρχουν χρήματα ούτε για τους εργαζόμενους για να δοθούν. Αυτούς που από την χρεοκοπημένη κρατική εταιρεία Λάρκο, η οποία προσπαθούμε και ήταν τόσο χάλια η κατάστασή τους, τόσο απαρχαιωμένος ο ξυπλουσμός της, που δεν ο διαχειριστής ούτε αγοραστή αξιόπιστο δεν βρίσκει, γίνονται προσπάθειες, που είναι πάρα πολύ δύσκολο, δυστυχώς. Συνεχίζω τις προσπάθειες, και άλλοι προσπαθούν, φαντάζομαι. Μακάρι να βρεθεί λύση. Προς το παρόν, το Υπουργείο Οικονομικών αντιστέκεται και δεν συνηγορεί στην καταβολή αυτών που θεωρώ εγώ δεδουλευμένων. Και για την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών θεωρείται δεν ότι. Δεν πληρώνονται οι άνθρωποι ούτε αυτά που δούλεψαν. Ρίσκο ότι δούλευαν σε μια χρεοκοπημένη κρατική εταιρεία που ήξεραν ότι κάποια στιγμή θα σκάσει η φούσκα της. Έτσι, το ξέρω αυτό, γι' αυτό και το επαναλαμβάνω για να τους το θυμίσω. Τι θα γίνει με τους άνεργους γουνεργάτες, λέει άλλο μήνυμα, κανένα έργο δεν βοηθάει αυτούς. Κάτι να γίνει και με αυτό τον κόσμο, κλειστά τα γουναράδικα. Η μονοεδρική άλλο μήνυμα λέει δεν σημαίνει κάτι, μη μας έχετε δεδομένους, λέει άλλο μήνυμα. Άλλο μήνυμα λέει: δεν μπορώ να κάνω υπέροχο σε καρκινοπαθή στο νοσοκομείο μας. Γι' αυτά να μιλήσει ο κύριος Τζικαλάγιας. Άλλο μήνυμα λέει: Χρήστο, πες κάτι για το αγροτικό πετρέλαιο. Δεν είναι για όλους, όπως είχε πει σε προηγούμενη συνέντευξη ο κύριος Τζικαλάγιας. Ναι, το αγροτικό πετρέλαιο. Και για τη Λάρκο λέει: και ποιος ευθύνεται για την χρεοκοπία της Λάρκο, να μην ξεχάσω και αυτό το μήνυμα που ήρθε επιπλέον για τη Λάρκο. Κυρίως φταίνε για την χρεοκοπία της Λάρκο οι συνδικαλιστές των αριστερών κομμάτων, των σοσιαλιστικών και αριστερών κομμάτων που με την τακτική τους, αφού εξασφάλιζαν παχυλότατους μισθούς και προνόμια για τους ίδιους, με την αργομισθία τους οδήγησαν μια ισχυρή εταιρεία σε αυτό το αδιέξοδο. Παρά τότε δηλαδή είχαμε ένα μετάλλευμα υψηλής αξίας, ήταν τόσο μεγάλο το κόστος παραγωγής για αυτούς τους λόγους που είπα, που στο τέλος ήταν ζημιογόνα. Γι' αυτό χρεοκόπησε η Λάρκο. Όσον αφορά για το πετρέλαιο, ξέρετε ότι πρώτη φορά στα χρονικά αυτή η κυβέρνηση επιστρέφει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης του αγροτικού πετρελαίου για τις εξής κατηγορίες. Όχι για όλους, αυτό λέμε. Όχι ναι, για όλους. Να ακουστεί όμως για ποιους. Πριν, το αριστερό κόμμα ΣΥΡΙΖΑ δεν επέστρεφε για κανέναν. Η φιλελεύθερη Νέα Δημοκρατία επιστρέφει στους νέους αγρότες πρώτον. Δεύτερον, σε όσους παίρνουν κοινωνικό. Όσους έχουν κοινωνικό τιμολόγιο που σημαίνει στους φτωχότερους αγρότες, και τρίτον σε όσους κάνουν συνεταιριστικά
συνεργατικά σχήματα. Γιατί αυτή είναι η τακτική μας, η πολιτική μας. Θέλουμε να οθήσουμε τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους σε συνεργασίες μεταξύ τους. Και ήδη αυτούς εμπράκτως, αυτούς βοηθούμε για να το καταλάβουν και οι υπόλοιποι ότι δεν μπορούν να πορεύονται μόνοι τους. Μάλιστα. Εδώ πάρα πολλοί ρωτάνε επίσης για τα καύσιμα. Γενικώς για τα καύσιμα. Δεν θα πάρετε κανένα μέτρο για τα καύσιμα. Το ρωτάνε ξερά. Ξέρετε πολύ καλά ότι πήραμε για το ηλεκτρικό ρεύμα και για από Αύγουστο μέχρι Δεκέμβριο και Ιανουάριο-Φεβρουάριο 50% της αύξησης να την απορροφήσει το κράτος με χρήματα του κρατικού προϋπολογισμού και κάπου που θα είναι και σε κάποιες κατηγορίες που θα είναι 75% της αύξησης. Φυσικά το κατανοώ. Αν ένας πλήρωνε 100 και του το κάνεις 200 και λες σου απορροφώ το 50, θα σου πει μα τώρα πληρώνω 150. Το καταλαβαίνω, απλή αριθμητική είναι αυτή και ξέρουμε όλοι απλή αριθμητική. Είναι τέτοια η πίεση που έρχεται απ' έξω, που αυτή την πίεση την εισπράττουν όλες οι οικονομίες και οι ισχυρότερες και στη Γερμανία και στη Γαλλία και στην Ιταλία έχουν προβλήματα, πόσο μάλλον σε μια δικιά μας οικονομία που προσπαθεί να βρει το δρόμο της. Βλέπετε ότι ιεραρχούμε τις ανάγκες. Αλλά κάποια τώρα μέτρα για την ενέργεια, για το ρεύμα, για τα πετρέλαια, για τα καύσιμα. Έχετε δει τελευταία λογαριασμό τι γίνεται? Βεβαίως. Δηλαδή, είναι δηλαδή πέρα από κάθε φαντασία. Μου τους έχουν φέρει οι φίλοι πολίτες, επαγγελματίες και στο γραφείο μου και τους έχω δει και κατανοώ και μεταφέρω το κλίμα σε όλα τα επίπεδα. Κύριε Ζυγαλάκη, μπορεί να κατανοείτε, αλλά δεν μπορείτε να τους πληρώσετε. Δεν μπορεί να τους πληρώσει ο κόσμος. Θα κλείσουν επιχειρήσεις, θα καταστραφεί το σύμπαν. Δεν γίνεται με αυτό το πράγμα. Αυτά θα πούμε και στις 2.30 το μεσημέρι. Υποτίθεται κάναμε τις ΑΠΕ και ο κύριος Χατζηδάκης δήλωνε ότι απελευθερώνουμε την ενέργεια για να πέσουν οι τιμές του ρεύματος και αντί να πέσουν, αυτές πήγαν 15 φορές πάνω. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Σας είπα ότι το πιο σοβαρό πρόβλημα μετά της υγείας αυτή τη στιγμή που έχει η χώρα είναι η ενεργειακή πίεση, η πίεση στις τιμές στην καθημερινότητα με την ακρίβεια που υπάρχει εξαιτίας της... Και Ζεκαλάκια, κάντε κάτι, θα πεθάνουμε όλοι, δεν μπορώ να το πω διαφορετικά, θα πεθάνουμε όλοι, είτε μεταφορικά είτε κυριολεκτικά, δεν γίνεται πια. Να είστε βέβαιος ότι η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί, εξαντλεί όλα τα περιθώρια που υπάρχουν και ευτυχώς η κυβέρνηση κρατάει καλά. Την εμπιστεύονται όλοι οι σύμμαχοι, όλοι, ακόμη και οι δανειστές. Να μην ξεχνάμε ότι δανειζόμαστε για να κάνουμε όλα αυτά που είπατε για τους γονεργάτες. Ξέρουμε πολύ καλά ότι τα χρόνια της υγειονομικής κρίσης κρατήθηκαν οι γονεργάτες με τη διασφάλιση του ημερομισθίου τους μέσω της κρατικής αρρωγής, όπως και οι επιχειρήσεις που τόσα χρήματα πήραν με διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία και τα οποία επειδή έφτασε η ώρα για κάποια που ήταν επιστρεπτές, βλέπετε ότι υπάρχουν και παρατάσεις και σε κάποια θα υπάρχουν και χαρίσματα. Είναι γνωστά αυτά ότι ό,τι μπορούμε ποιος δεν θέλει να βοηθήσει περισσότερο, να μην έχετε καμιά αμφιβολία. Λοιπόν, κύριε Τζικαλά, για τα μηνύματα που έρχονται σαν βροχή, ειδικά για αυτά τα θέματα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται. Δεν προλαβαίνω να τα διαβάζω τα μηνύματα. Κυριολεκτικά, γι' αυτό έρχεται. Γι' αυτό... Πιστεύω είναι δημοφιλής η εκπομπή σας και το θέμα που συζητάμε. Και όταν μιλάτε εσείς, έρχονται ειδικά πάρα πολλά μηνύματα. Συγκεντρίζεται, βλέπω το ενδιαφέρον εδώ. Λοιπόν, κύριε Τζικαλάγια, αυτά. Την Πέμπτη το ραντεβού στο Λιμνέων. Ναι, θα δούμε και εκεί τι θα υποθεί, αν θα εξαγγελθεί κάτι και από εκεί. Εύχομαι όλα να κυλήσουν καλά. Η συγκεκριμένη εκδήλωση έχει συγκεκριμένη ατζέντα. Διοργανώνεται από τον ΔΕΔΑ, ναι, και την περιφέρεια. Τι θα γίνει με προσκλήσεις, ποιοι θα πάρουν και ποιοι δεν θα πάρουν, θα το δούμε και αυτό, γιατί αρχίζουν να έχουμε θέματα εδώ πέρα. Συν το γεγονός ότι για αυτή τη βδομάδα βλέπω ότι υπάρχουν πολλές αντιμαχόμενες πλευρές για το ποιος φέρνει το αέριο τελικά στην Καστοριά. Αυτό, αν θέλετε, σαν επίλογο, να ξαναθυμίσω πρώτα στην κυρία Τελιγιορίδου, στους ακροατές σας και σε όλους. Κύριε Τελιγιορίδου, λέει, καθυστερήσατε 2 χρόνια. Αυτό που με. Πριν λίγες μέρες ανήρτησα, ανακοίνωσα δημοσιεύματα εσάς των τοπικών μέσων μαζικής επικοινωνίας του Ιανουαρίου του 2018, όταν λοιπόν τότε το Υπουργείο Ενέργειας της κυβέρνησης τότε, τον ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, ανακοίνωνε την επόμενη επέκταση των δικτύων φυσικού αερίου, δεν ήταν πουθενά η Δυτική Μακεδονία και η Καστοριά. Και θυμάστε ότι ήμουν πρώτος τότε
που άρχισα με την ιδιότητα και το ρόλο και το χώρο που μου δίνατε σαν πρώην βουλευτής και επόμενος υποψήφιος βουλευτής, είχα ξεσηκώσει το σύμπαν κατά κάποιο τρόπο για αυτό το γεγονός και έτσι αναστατώθηκαν οι του ΣΥΡΙΖΑ και φέραν, να το ξαναθυμίσω, γιατί η επανάληψη είναι μήτρη μαθήσεως, και έφεραν τον Υπουργό Περιβάλλοντος, τον κύριο Σταθάκη, στο Δημαρχείο της Καστοριάς, υπόθηκαν κάποια πράγματα εκεί, αλλά δυστυχώς το 18 και το 19 δεν έκαναν απολύτως τίποτα, και όταν βγήκαμε εμείς 7 Ιουλίου του 19, μέσα σε 20 μέρες πριν βγει ο Ιούλιος, έπεσαν οι πρώτες υπογραφές για ένταξη και της Δυτικής Μακεδονίας, άρα και της Καστοριάς, στα δίκτυα φυσικού αερίου. Οι προηγούμενοι δεν είχαν κάνει τίποτα, δεν υπολόγιζαν ούτε ποριά για έξοδο του ΤΑΠ, ούτε περδίκα στην Κοζάνη για έξοδο και εκεί. Αυτές οι δύο γίνανε με δικές μας αποφάσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή δεν είχαν καθόλου στα σχέδιά τους φυσικό αέριο για την περιοχή, και αυτό έγραψε η ιστορία. Για αγροτικό πετρέλαιο συνεχίζονται να έρχονται ερωτήματα. Θα πεθάνουν και οι αγρότες ξανά και ξανά. Αγροτικό πετρέλαιο για όλους, εδώ λένε τα μηνύματα. Εμείς σας τα μεταφέρουμε, κύριε Τσικαλάγια. Από όλα αυτά ακούστε και πράξτε ανάλογα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ που με δώσατε την ευκαιρία να εξηγήσουμε στους πολίτες αυτά που γίνονται γύρω μας. Λοιπόν, καλή σας ημέρα. Αυτά λοιπόν με τον κύριο Τσικαλάγια, μια έντονη συζήτηση. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.